Άγρια επίθεση δέχθηκε τη νύχτα το πλήρωμα περιπολικού της αμέσου δράσεως από 30 άτομα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 αστυνομικοί. Όλα ξεκίνησαν όταν οι άνδρες της Ελλάς επιχείρησαν να ελέγξουν ύποπτο όχημα στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός έξω από καταβλισμό Ρωμά. Το πλήρωμα περιπολικού πήγε να κάνει έλεγχο στο αυτοκίνητο που είχε δυνατή μουσική και στο οποίο βρίσκονταν 2 Ρωμά οι οποίοι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι Ρωμά που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο καθώς και άλλοι που βρίσκονταν σε διπλανό καταβλισμό πέταξαν πέτρες και μάρμαρα στους αστυνομικούς. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, 2 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας έχει σπασμένο χέρι και ο άλλος χτυπήθηκε στο κεφάλι. Για το περιστατικό έχουν γίνει 6 λήψεις και αναζητούνται 2 ακόμη άτομα. Ληστεία και ομοιρία υπαλλήλου στα διόδια της Τραγάνας στη Φθιώτιδα. Ο Γιώργος Σαραντάκος θα μας ενημερώσει. Γιώργο. Πράγματι, Έλενα, Ελένη, όλα γίνανε το πρωί, χθες το βράδυ, συγγνώμη, και το πρωί εντάχθηκαν οι έρευνες. Δυστυχώς δεν έχει βρεθεί κάτι. Πρόκειται για μια ληστεία η οποία έγινε στα διόδια της Τανάγρας. 6.000 ευρώ είναι το ποσό που πήραν οι ληστές. Κράτησαν όμοιρο μία υπάλληλο, πυροβολισμοί στον αέρα για εκφοβισμό, με αποτέλεσμα να γίνει όλο αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ασυνήθιστο στην περιοχή. Τώρα οι έρευνες στρέφονται κυρίως σε άτομα που έχουν κάνει σε φυλακές, καθώς ο ένας εκ των δύο είπε στην νεαρή υπάλληλο ότι έχει φύγει από τις φυλακές και δεν έχει χρήματα για να ζήσει. Γιώργος Σαραντάκος. Έλληνας αξιωματικός της αστυνομίας μεταβαίνει σήμερα στην Αλβανία για την υπόθεση της ένοπλης συμπλοκής κατά την οποία σκοτώθηκε ο ομογενής Κωνσταντίνος Κατσίφας στις Βουλιαράτες Αργυροκάστρου. Να στεθούμε με τα Τύρανα, εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη μας Μέρη Τζόρα. Μέρη. Καλό μεσημέρι από την Εισαγγελία Καγκουργημάτων. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να τελειώσει η κατάθεση του πατέρα. Βεβαίως αυτή είναι η πρώτη πληροφορία η οποία έχουμε. Περισσότερα τι του ζητήθηκε να απαντήσει από την Εισαγγελέα επί 2,5 ώρες που βρίσκεται, δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Να πούμε ότι ο πατέρας του Κωνσταντίνου Κατσίφα πήγε στην Εισαγγελία στις 12 τοπική ώρα μαζί με τον δικηγόρο του. Ωστόσο, είναι το ζητούμενο να φύγει από τα Τύρανα μαζί με τη σωρό του παιδιού του. Μάλιστα, Μέρη Τζόρα. Τις τελικές αποφάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος αναμένεται να καταθέσει ο Ζόραν Ζάεφ στο Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Από τη Βάρνα, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η συμφωνία θα έχει πολλαπλά ωφέλη για τη σταθερότητα και την οικονομική συνανάπτυξη στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ίδια ώρα, στα Σκόπια, άνοιξε ο δρόμος για την τελική ευθεία της κύρωσης της συμφωνίας. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα ανακοινώσει και θα ψηφίσει σήμερα τα τελικά κείμενα της αναθεώρησης του συντάγματος μετά και τη χθεσινή συμφωνία με τους 8 βουλευτές που αποσχίστηκαν από το ΒΜΕΡΟ. Το απόγευμα αναμένεται να ψηφίσει σε μια μάλλον τυπική διαδικασία η Βουλή των Σκοπίων για δεύτερη φορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως απαιτεί το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα, καθώς αυτή τη φορά χρειάζονται μόλις 61 βουλευτές. Οι εργαζόμενοι του ΤΕΟΣ Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, το οποίο έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ, προχώρησαν το πρωί σε ευνηδιαστική κατάληψη 3 κεντρικών υποκαταστημάτων του Ταμείου. Θεωρούν ότι η ένταξη του Ταμείου στον ΕΦΚΑ έχει προκαλέσει μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, τις οποίες πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Στις 8 το πρωί, οι εργαζόμενοι στον πρώην ΟΑΕ έκαναν κατάληψη σε 3 κεντρικά υποκαταστήματα, στην Αγίου Κωνσταντίνου, στην Πειραιός και το Μαρούσι. Και στα 3 τοποθέτησαν ένα τεράστιο πανό και απέκλεισαν την είσοδο. Η ένταξη του πρώην ΤΕΒΕ στο ενιαίο ΕΦΚΑ έγινε βιαστικά, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα σημαντικές υπηρεσίες του Ταμείου να υπολειτουργούν. Στη Βρετανία, 2 αστυνομικοί είναι παραλίγο να χάσουν το περιπολικό τους μαζί με τον συλληφθέντα κλέφτη. Το απίστευτο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας δείχνει 2 γυναίκες αστυνομικούς, οι οποίες πέρασαν δύσκολες στιγμές μετά από μια επίθεση ληστών σε βενζινάδικο. Ο ένας από τους δράστες ορμάει στο περιπολικό, τραβάει την αστυνομικό οδηγό του και τη βγάζει έξω. Προσπαθεί να κλέψει το όχημα. Η δεύτερη αστυνομικός βγαίνει για να βοηθήσει τη συνάδελφό της την ώρα που το περιπολικό φεύγει προς τα πίσω. Ευτυχώς για τις αστυνομικίνες πέφτουν κάποιοι πολίτες να τις βοηθήσουν. Οι δράστες της ληστείας συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε 14 χρόνια φυλακή. Η Κέιτι Χόλμς, πρώην σύζυγος του Τόμ Κρούζ και νυν σύντροφος του Τζέιμι Φόξ, προκάλεσε συζητήσεις καθώς εμφανίστηκε στη Νέα Ορλεάνη για την επερχόμενη ταινία The Secret, φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Έγινε εξώφυλλο και πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης, εφόσον όλοι έκαναν το σενάριο ότι επισημοποίησε τη σχέση της με τον φίλο της Τζέιμι Φόξ. Είναι 5 χρόνια μαζί, ό,τι και αν συμβαίνει πάντως στη ζωή της είναι ευχάριστο εφόσον φοράει το δαχτυλίδι. Η ομορφιά δεν έχει ηλικία και αυτό το αποδεικνύει η Λιζ Χάρλι, η οποία στα 53 της ποζάρει και κλέβει τις εντυπώσεις. Από τις Μαλδίβες που βρίσκεται, αποφάσισε να συμμετάσχει στους εορτασμούς του Halloween, αλλά επειδή δεν είχε κολλή και θα αναβάλει στο κεφάλι, αποφάσισε να ντυθεί σεξι νίντζα.
Φόρεσε ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό και τη δική της σειρά φυσικά και μια μάσκα, αφήνοντας απακάλυπτα τα πανέμορφα μάτια της. Στη συνέχεια επιχείρησε να κάνει κινήσεις καράτη, οι οποίες παρέπεμπαν σε παροδία και προσέφεραν στους φαν της πολύ γέλιο. Θα μείνουμε στις Μαλδίβες, καθώς εκεί ανοίγει το πρώτο υποβρύχιο ξενοδοχείο στον κόσμο. Με 50.000 δολάρια τη νύχτα, αυτή η εμπειρία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη στους επισκέπτες, καθώς θα κοιμούνται παρέα με ψάρια, χελώνες και καρχαρίες. Το μουράκα, το οποίο μεταφράζεται ως κοράλι στην τοπική γλώσσα, είναι κατασκευασμένο από χάλιβα, σκυρόδεμα και ακριλικό και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το τοπικό οικοσύστημα. Το ξενοδοχείο διαθέτει βιολόγους στο προσωπικό για να εξασφαλίσει ότι η βυθισμένη βίλα έχει ελάχιστη επίδραση στα γύρω κοράλια. Ο καιρός έχει τρελαθεί, αφού και σήμερα το θερμόμετρο έφτασε σε πολλές περιοχές τους 28 βαθμούς. Για αύριο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές. Άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολική, νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 8 παρα 5 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Δείτε τώρα το Shopping Star από εμάς. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.